Παρότι συζητάμε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το μενού, το πολιτικό, έχει διαμορφωθεί ήδη. Και έχει διαμορφωθεί έτσι, γιατί όταν θες να κρύψεις τη στρατηγική συμφωνία, δίνεις τη μάχη στα επιμέρους. Αυτό συμβαίνει και είναι χιλιοπαιγμένο έργο και το έχουμε. Τι λέει το μενού? Νοβάρτης, Μιονής και λίστα Πέτσα, τα βασικά. Για να δούμε λοιπόν αυτό το μενού πώς διαμορφώνεται και δίνει την ευκαιρία για τις κλασικές κοκορομαχίες, για να μην πω καμιά βαριά κουβέντα. Νοβάρτης, καλά, και η μεν και η δεν που λέει, και η δε. Και το Πασόκ μέσα, το κοινάλ. Για πέστε μας, εσείς δεν κάνατε, κύριε Σπίρτζη, θα αρχίσω από εσάς, τα πάντα για να μην διερευνηθεί σε βάθος το σκάνδαλο Νοβάρτης, ναι ή όχι? Εσείς κάνατε τα πάντα. Αρνηθήκατε την πρόταση που κάναμε επανειλημμένα και παίξατε, όπως παίζουν και άλλοι, καλύτερα ή χειρότερα, δεν έχει σημασία, πολιτικό παιχνίδι. Θα τα ακούσετε και μετά. Εσείς της Νέας Δημοκρατίας, γιατί φωνάζετε? Επικεντρώσατε την Νοβάρτης στον Παπακελόπουλο τελικά. Όπως έγινε με τη Siemens. Όπου με τη Siemens όλοι οι υπεύθυνοι ήταν, οι 7 υπεύθυνοι ήταν 3, εκ των οποίων ένας ο Μαντέλης. Έτσι εξελίχθηκε. Τι δείχνει τώρα, και αυτά μιλάμε για το λαό, για σας, ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει. Ο εξοδικαστικός συμβιβασμός, τι είναι? Είναι ακριβώς μια φωτοτυπία το τι συνέβη και το τι συμβαίνει γενικά όταν υποτίθεται ότι βγαίνουν τέτοια σκάνδαλα στη φόρα και δεν βγαίνουν από έρευνες των κυβερνήσεων, αλλά βγαίνουν από μεγάλες αντιπαραθέσεις κρατών και εταιριών που ουσιαστικά κρύβουν και την έκταση και τους πραγματικούς υπεύθυνους για το σκάνδαλο Νοβάρτης, που είναι η εμπορευματοποίηση του φαρμάκου, είναι ο ασύλληπτος τεράστιος ανταγωνισμός των εταιριών. Και τώρα βγαίνετε και οι δύο δικαιωμένοι. Πώς έκλεισε η συμφωνία της Siemens? Θα γυρίσω, γιατί ήταν, θεωρήθηκε το μεγαλύτερο σκάνδαλο του αιώνα. Πώς έκλεισε? Έκλεισε με μια συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας Πασόκ με τη Siemens, ότι θα κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα και ότι θα μας βοηθήσει, λέει, να χτυπήσουμε τη διαφθορά. Που, κύριε, φύλατε το στόματί μου. Η Siemens θα μας βοηθήσει. 120 χώρες ήταν μπλεγμένες. Και το ΣΥΡΙΖΑ τότε είχε βγει στα κεραμίδια ότι θα καταγγείλω αυτή τη συμφωνία και είναι απαράδεκτη. Και μόλις ήρθε στην κυβέρνηση, την εφάρμοσε μια χαρά. Έτσι τώρα και με την Νοβάρτης. Δεύτερο, υπόθεση Μιονή. Τι δείχνει για το λαό αυτά? Το πάρε δώσε των κυβερνήσεων, όλων των κυβερνήσεων, με τους επιχειρηματικούς ομίλους και το πάρε δώσε με τα κράτη. Και σας ρωτάω, και ο ελληνικός λαός να ακούει, μαγνητοφώνησε ο Μιονής συνομιλία? Ναι ή όχι? Καλά, αυτή είναι η σύμμαχή σας. Αυτούς δεν έχετε συμμάχους. Εδώ το Ισραήλ το έχετε Θεό, και ο ΣΥΡΙΖΑ τσακώνεστε ποιος αναβάθμισε τις συμφωνίες και τις σχέσεις με ένα κράτος δολοφόνου. Και σας μαγνητοφώνησε κιόλας από πάνω. Γι' αυτό δεν θα μιλήσει κανένας. Ούτε το ΣΥΡΙΖΑ μιλάει. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει είναι νόμιμες. Τι νόμιμες? Να βάλει ζήτημα να κάνουν διαμαρτυρία στο κράτος του Ισραήλ. Γιατί με κρατική εντολή ήρθε. Με τον Μπίμπι, τον Νετανιάχου δηλαδή. Την οποία υλοποίησατε αμέσως. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, δεν μιλάει γι' αυτό. Γιατί δεν κάνει διάβημα η κυβέρνηση ότι είναι απαράδεκτο οικονομικός παράγοντας που ήρθε στην Ελλάδα, αν ισχύουν και όσα ισχύουν αυτά που ισχύουν, να κάνει διάβημα ότι είναι απαράδεκτο οικονομικός παράγοντας που ήρθε εδώ να μαγνητοφωνεί υπουργό ελληνικής κυβέρνησης? Για να μιλάτε όλοι. Κανένας δεν μιλάει γι' αυτά. Είναι δεδομένα. Με αυτούς κάνετε συμφωνίες, φυσικά σε βάρος των λαών. Και βέβαια, παρεπιπτόντος, από το 2017, κύριε Σπίρτζη και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε καταγγείλει συνακροάσεις και παρακολουθήσεις των γραφείων της Σχετικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Τι κάνατε? Υπάρχουν στοιχεία, η ΑΔΑΕ, η οποία σφυρίζει αδιάφορα, που ξέρει ότι είναι από 14 χώρες. Ξέρει ότι είναι από τη Μεγάλη Βρετανία, από χώρες από τις ΗΠΑ κλπ. Και κάνει
Σιγή, νεκροταφείο. Μέχρι η ξεφτύλα ήτανε που λέει δεν μπορούμε, λέει, η δικαιοσύνη να το διερευνήσουμε γιατί δεν έχουμε τον αριθμό πρωτοκόλλου. Και αναγκαστήκαμε να το δημοσιεύσουμε. Επομένως, γιατί μιλάτε άραγε. Πάμε παρακάτω. Τρίτο ζήτημα, λίστα Πέτσα. Η λίστα Παπά ή δεν ξέρω ποιού. Μάλιστα, λέτε ότι έγινε, έδωσε λεφτά κρυφά, αυτά υπάρχουν όλα. Ερώτημα. Γιατί δεν υιοθετείτε την τροπολογία του ΚΚΕ. Κύριε Τσιάρα, από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι κανένας εδώ, είναι ο κύριος Σπύρτης, αλλά κάνει συνεργασία. Από το ΠΑΣΟΚ, τα ίδια. Ρωτάμε λοιπόν, τι λέμε εμείς. Πρώτον, τα μηνύματα του Υπουργείου Υγείας, άλλων φορέων του Δημοσίου, πρόληψη αντιμετώπιση ασθενειών, επιδημιών, εμβολιασμοί, δωρεάν από όλα τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, υποχρεωτικά. Πού διαφωνείτε? Για πέστε μας. Πού διαφωνείτε? Είναι δυνατόν να πεθαίνει ο κόσμος και αυτοί να βγάζουν χρήμα και μάλιστα κρατικό από τις τσέπες των εργαζομένων? Τι βαρβαρότητα είναι αυτή και απανθρωπιά? Και φάνηκαν τώρα στην κρίση του κορονοϊού. Γιατί τους δώσατε τόσα χρήματα? Απολογηθείτε στον ελληνικό λαό, στους πεθαμένους, στους άρρωστους, σε αυτούς που υποφέρουν. Γιατί λοιπόν δεν το δέχεστε αυτό? Ένα. Δύο. Τι λέμε? Αναλυτική δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης για το ποιος και πόσα παίρνει. Πού διαφωνείτε εσείς που έχετε κάνει τη διαφάνεια σημαία και που εμείς που λέμε κοροϊδία είναι η διαφάνεια? Γιατί δεν το δέχεστε? Τι έχετε να κρύψετε όλοι σας που κυβερνήσατε αυτή τη χώρα? Τρίτον, ποσά πώς δίνονται? Αν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια? Αν δεν τηρηθούν, εμείς λέμε να ακυρωθούν και να γυρίσουν τα χρήματα πίσω. Και αν υπάρχει παράληψη δημοσιότητας, να έχει ποινική δίωξη. Πέστε μας, πού διαφωνείτε σε αυτά? Τι φοβάστε? Λέστε και δεν ξέρουμε τα παιχνίδια που παίζετε όλοι σας και είναι βρώμικα σε βάρος του λαού, με όλα τα μέσα ενημέρωσης, με ανύπαρκτα ΣΑΙ, με τους γίγαντες της ενημέρωσης που είναι και εφοπλιστές, που είναι και κατασκευαστές και οτιδήποτε άλλο και τις φλωμώνετε στο χρήμα από τον ελληνικό λαό? Πού διαφωνείτε? Να τα πείτε στον κόσμο όταν θα πάτε και θα σας ρωτήσει, να πείτε γιατί δεν το θέλετε. Και τέταρτο, και εδώ είναι το ζουμί. Τα τελευταία 10 χρόνια να δοθούν όλα τα στοιχεία και κάθε κατεργάρης να πάει στον πάγκο του. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Πού διαφωνείτε, τι φοβάστε? Πού διαφωνείτε και τι φοβάστε? Τι θα πείτε σε έναν εργαζόμενο που φτύνει αίμα ότι δώσατε 15 εκατομμύρια για διαφήμιση, προσέξτε, μάλλον για παρουσίαση το λέτε, τι θα πρέπει να κάνουν για να μην πεθάνουν ο κόσμος? Τι θα του πείτε, αλήθεια? Εμείς θα το προβάλλουμε και θα δούμε. Τέλος. Αφήστε με λίγο, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι, κύριε. Για να πάμε λοιπόν. Το βασικό, βέβαια, όπως λέτε, και είναι σωστό αυτό από μια άποψη, δεν έχουμε αντίρρηση, ούτε είμαστε, πώς να το πω, δηλαδή, μικροψυχοί, είναι αυτό που είπε η δικονομία του Ελεκτρικού Συνεδρίου. Παρότι σε αυτό έχουμε ορισμένες διαφωνίες σοβαρές, λέω, το βασικό είναι αυτό όμως, τα άρθρα που προσθέθηκαν και κάνατε λάθος, τα επενδυτικά δικαστήρια τι είναι? Α, άλλο θέμα αυτό. Λέω, αυτό είναι δικονομία του Ελεκτρικού Συνεδρίου, κύριε Τσιάρα? Είναι δικονομία του Ελεκτρικού Συνεδρίου? Όχι. Α, μπράβο. Τα άρθρα που προσθέσατε, συν οι τροπολογίες που φέρατε, είναι πολύ σοβαρές. Και δεν είναι αυτό. Και εμείς εκεί επικεντρώνουμε, χωρίς να υποτιμάμε ορισμένα άλλα πράγματα. Τι κάνετε επενδυτικά δικαστήρια? Εσείς που λέτε για δικαιοσύνη για όλους, έχουμε δύο ταχυτήτων. Έχουμε την ελίτ που σμπρώχνει τις επενδύσεις, full. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει παρόν για δεν τολμάει, τα ίδια έκανε. Και βάζει, υποτίθεται, δεν είναι καλές οι προϋποθέσεις. Αυτό είπατε, αυτό άκουσα εδώ πέρα και δεν αλλάζει αυτό. Δεν βάζει το στρατηγικό ζήτημα. Επομένως, τι έχουμε? Δύο ταχυτήτων. Ο επενδυτής, ο φτωχός, που δεν μπορεί να πληρώσει καλούς δικηγόρους, που δεν μπορεί να σπρώξει, και έχει δικαστήριο πολυτελεία, σαν τα κελιά του Κορυδαλού. Για να κάνω μια παρομοίωση. Ενώ ο λαός στην ουρά. Γιατί δεν κάνετε το ίδιο για τις εργατικές υποθέσεις? Που ο άλλος δεν έχει να φάει, που δεν του δίνουν τη σύνταξη, που του χρωστάνε χιλιάδες ευρώ και που ζει στη φτώχεια και στη δυστυχία, και τους άλλους τους μπρόχνεται συνέχεια. Να γιατί είναι ταξικό, πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Σε αυτούς που παράγουν τον πλούτο, είσαστε, πώς να το πω, τους έχετε πεταμένους. Για αυτούς που υποτίθεται θα φέρουν την ανάπτυξη, πάλι από τη δουλειά
και το κλέψιμο του ιδρώματος των εργαζομένων, ειδικά δικαστήρια, που πέρα από όλα τα υπόλοιπα θα αποδυναμώσουν από προσωπικό και τα συνολικά δικαστήρια. Και εδώ λοιπόν, μια και μας λέτε ότι δικαιοσύνη για όλους, έχει καταθέσει το ΚΚΕ μια τροπολογία που λέει ποιος προηγείται, να το πω σε απλές κουβέντες για να το ξέρει ο κόσμος, σε περίπτωση πληστηριασμών επιχειρήσεων. Το δίλημα είναι ποιος προηγείται, οι εργαζόμενοι ή οι τράπεζες. Οι μεν, οι τράπεζες κάνουν επένδυση, δίνουν δάνεια, στηρίζονται από επιδοτήσεις του ελληνικού λαού, χρήματα του ελληνικού λαού, με τα προγράμματα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που και αυτά των Ευρωπαίων πολιτών είναι. Και φυσικά, την πάτησαν, να το πούμε. Ας το πούμε έτσι. Μα καλά, με τον καπιταλισμό δεν είστε ρίσκο επιχειρηματικό, δεν είναι? Ποιος θα πληρώσει? Οι εργαζόμενοι λοιπόν, με τον ιδρώτα τους, όλα αυτά τα χρόνια, αυτό πρόσφεραν την εργατική τους δύναμη, έρχονται τελευταίοι στον κατάλογο. Ποιοι έρχονται πρώτοι? Οι τράπεζες. Πόσα πήραν από ανακεφαλαιοποίηση? Δισεκατομμύρια. Πόσα από όλες τις κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια? Τι είστε, ποια ταξική μας λέτε? Βάρβαροι είναι αυτή η πολιτική. Βάρβαροι ταξικοί. Σκληροί, απάνθρωποι. Μην μας πείτε ότι είναι πιο σημαντικές οι τράπεζες από τους εργαζόμενους που δούλεψαν στη βιομηχανία και παντού και που για διάφορους λόγους, εκτός από εξαιρέσεις, οι διάφοροι επιχειρηματίες και επενδυτές τις έκλεισαν ή χρεοκόπησαν. Άμα σταματήσουν οι εργαζόμενοι να δουλεύουν, δουλεύει τίποτα? Αυτοί παρήγαγαν τον πλούτο. Εσείς λοιπόν, για τους μεν που έδωσαν τον ιδρώτα τους, τους πετάτε. Κυριολεκτικά τους πετάτε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που έκανε ήταν μεσοβέζικο. Για 6 μήνες κλπ. Κλπ. Για να το απαλύνει. Για τους άλλους, προστασία των κερδών. Όταν έρχεται η ώρα, οι μεν παίρνουν τράπεζες που μπορεί να είναι και μέτοχοι, για να μην πω το παράδειγμα της Λάρκου, οι δε καταδικάζονται. Με ποιους είστε λοιπόν? Είστε με όλοι σας. Και ας κάνετε ό,τι θέλετε. Είστε με το κεφάλαιο, με τους τραπεζίτες και όχι με τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού. Αυτή, και αφήστε τώρα δικαιοσύνη για όλους και όλα τα ίδια. Η δικαιοσύνη φαίνεται από τους νόμους που εφαρμόζονται πρώτα απ' όλα και δεύτερον από τις τροποποιήσεις που γίνονται. Είναι σκληρή, ταξική δικαιοσύνη. Δεν πρέπει ο λαός να τα συγχωρήσει. Εμείς τον καλούμε να βγάλει συμπεράσματα από αυτά, παραδείγματα, από αυτά τα παραδείγματα. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες αυτοί που θα δουν να παίρνουν οι τραπεζίτες πρώτοι το χρήμα και οι εργαζόμενοι να μην το παίρνουν καμιά φορά γιατί δεν φτάνουν. Να αντιληφθούν που είναι το συμφέρον τους, να σβήσουν τις αυταπάτες αυτών που τον κορόιδεψαν, αν και εμάς δεν μας κορόιδεψαν, για έναν πιο ανθρώπινο καπιταλισμό και να βάλουν πλώρη για μια εξουσία, για μια κοινωνία που θα τους ανήκει και που δεν θα τους κλέβει τον ιδρώτα.